Λοιπόν, έχουμε δύο απορίες από τη Βουλή. Μία που έθεσε ο Χρήστος ότι ήταν άδεια η Βουλή και η δεύτερη που έχω δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν υπήρχαν βουλευτές από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη καθόλου. Υπήρχαν μόνο δύο βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν το μείζον θέμα αυτές τις μέρες στις ανακοινώσεις και στις συμπεριφορές είναι τα F-16 και η Σουηδά, δεν μπορώ να δικαιολογήσω στο μυαλό μου γιατί αυτή η απουσία. Εκτός αν μιλάμε πια για μια στρατοπεδική λογική. Δηλαδή, όταν ρωτάει αύριο ο Μητσοτάκης τον Πρωθυπουργό, θα πρέπει να πάμε όλοι να τον ακούσουμε. Αλλά όταν ρωτάει ο Θεοδωράκης, ας μην τον ακούσουμε. Μάλιστα. Αλλά έτσι αποδυναμώνεται. Δεν είναι ορθή λειτουργία αυτή, πάντα, αυτό λέω. Αποδυναμώνεται η κοινοβουλευτική λειτουργία. Μάλιστα. Πριν πάμε στα τη κεντροαριστερά, το ελληνικό θα γίνει, καταλάβατε. Γιατί ρωτήσατε τον Πρωθυπουργό σε ποια χώρα. Όχι, το ρώτησα γιατί είπε ότι φέρνει επενδύσεις. Και μάλιστα ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή ότι στη ΔΕΘ θα είναι τιμόμενο πρόσωπο οι Ηνωμένες Πολιτείες, τιμόμενη χώρα. Ναι, όπως ήταν η Κίνα, όπως ήταν η Ρωσία. Αυτό είναι ένας παλιός σχεδιασμός των ανθρώπων της ΔΕΘ. Τι σχέση έχει με την κυβερνητική πολιτική? Και τέλος πάντων, από ένα ταξίδι στο Λευκό Οίκο, λες ότι θα είναι τιμόμενο πρόσωπο στη ΔΕΘ η Αμερική. Έρχεται ο Υπουργός Εμπορίου όμως, κύριε Θεοδωράκη. Εδώ να κάνουμε εμπορίου. Η ωραία στιγμή είναι που λέει ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Τραμπ ότι το ελληνικό το χάσες, γιατί το ελληνικό το δώσαμε και ξεκίνησαν τα έργα κτλ. Και του είπα στη Βουλή, σε ποια χώρα συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, εδώ δεν έχετε δει τις μπουλντόζες. Ναι. Μου κάνε παρέλαση τώρα να έχω τις 28. Πάντως, ο κύριος Λαμπουράρης που είδα μια ανακοίνωση του χθες είπε ότι προχωράει το πράγμα και ο Αχιλλέας Τόπας μας έλεγε ότι η κυρία Κονιόρδου ετοιμάζεται να υπογράψει την απόφαση του ΚΑΣ. Μίλησε, επειδή πρέπει να είμαστε και λίγο να βλέπουμε λίγο από τις γραμμές. Είπε ότι έχετε δίκιο ότι υπάρχουν γραφειοκρατίες που σαμποτάρουν τα μεγάλα έργα, μου είπε εμένα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ότι τα μεγάλα έργα δεν είναι θέμα τι λένε τα χαρτιά, είναι πόσες σταριές αρχίζουν να γίνονται. Πόση δουλειά δηλαδή υπάρχει. Και προς το παρόν, στα μεγάλα έργα, σε αυτά που ήδη έχουν δοθεί με αποφάσεις της Βουλής, δεν υπάρχουν δουλειές. Μάλιστα. Επειδή είστε χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ναι, τα χρησιμοποιείτε αρκετά και ως κόμμα και προσωπικά εσείς. Ναι, ναι. Διαβάζω την ανάρτηση του κυρίου Βερναρδάκη χθες. Είναι υπουργός επικρατείας ο κύριος Βερναρδάκης. Λέει: το μηνιαίο ρεπόρτ με το οποίο παρακολουθούμε τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα στα social media περιέχει για το μήνα αυτό και ένα ενδιαφέρον παραπολιτικό στοιχείο. Συνεχίζει τη μαζική δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και αφορά φανς τηλεοπτικών σόου που ακολουθούν ταυτόχρονα πολλούς δεξιούς λογαριασμούς. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τα social media, παρακολουθεί τα... Ναι, δεν είναι η λέξη παρακολουθεί. Γιατί το παρακολουθεί, όλοι παρακολουθούμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι κατά περιόδους η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχαν ως πρώτο μέλημά τους τον έλεγχο των social media. Και το θύμισα σήμερα στον Πρωθυπουργό. Έτσι, γιατί κάποιος επικοινωνιολόγος σου έχει πει να αναφέρεστε συνέχεια στα fake news. Ναι. Δηλαδή, ό,τι και να τους πεις, λένε fake news. Αυτά είναι fake news. Και του θύμισα ότι την λέξη fake news, τον ορισμό fake news, τον εφήβραμε για να δικαιολογήσουμε όλα αυτά που έκαναν οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ απέναντι στους αντιπάλους τους. Έτσι, το 2014, οι μισές ειδήσεις οι οποίες βγαίνανε για τον Θεοδωράκη και για πολλούς άλλους ήταν κατασκευασμένες σε κάποια υπόγεια. Του είπα λοιπόν του Πρωθυπουργού ότι τα fake news είναι δικό σας κατασκεύασμα, εκτός αν ενοχλείστε που το τέρας έχει αυτονομηθεί τώρα και μπορεί να παίρνετε κι εσείς κανένα σκάι που και που. Αλλά είναι πραγματικά ειρωνία. Είτε ο κύριος Βερναρδάκης είτε οι άλλοι υπουργοί να μιλούν για μια προσπάθεια ελέγχου του διαδικτύου από σκοτεινές δυνάμεις, εμπλέκουν εκεί και αυτές οι εκπομπές τηλεοπτικά σοου, ναι, τηλεοπτικά σοου. Όταν αυτοί αποδεδειγμένα έχουν κάνει μια πολιτική fake news εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον. Μάλιστα. Και υπάρχουν και τα στοιχεία που είχαμε αποκαλύψει για ανθρώπους που με ψεύτικους λογαριασμούς πολεμάνε τους αντιπάλους της κυβέρνησης στα social media και εργάζονται στα γραφεία των υπουργών. Έτσι. Μισθοδοτούνται από το δημόσιο. Μην ξανανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τις ψεύτικες ειδήσεις. Προφανώς υπάρχουν συμπεριφορές ανεξέλεκτες από όλο το πολιτικό φάσμα που προσπαθούν να κάνουν, αλλά ο κυρίαρχος σε αυτή την πολιτική προσπάθησε να ήταν και τα δημιούργησε το σύμπλεγμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Από εκεί και πέρα, κύριε Θεοδωράκη, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση και με όλα τα τελευταία γεγονότα που έχουμε δείχνει κάποια ανοχή στους μπαχαλάκηδες? Κοίτα, ανοχή στους μπαχαλάκηδες έδειχνε πάντα ο κύριος Τόσκας. Η λογική, υπάρχουν κάποιοι, δεν τους θυμάμαι τώρα,
που λέγανε ότι είναι απόγονοι του Κολοκοτρώνη αυτά παιδιά και πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε και μαζί τους, γιατί είναι μια δυσαρέσκεια που εκφράζουν στο σύστημα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο καθένας σε μια δημοκρατία μπορεί να έχει τις απόψεις του και να είναι και πολύ σκληρές. Και αν θέλετε, και αν είναι και νέος, να είναι και επιθετικές απέναντι στο σύστημα. Όταν υπάρχει ρόπαλο, όταν υπάρχει μολότοφ, όταν υπάρχει βία, μιλάμε για φασισμό. Δεν μιλάμε ούτε για αντιεξουσιαστές, ούτε για μπαχαλάκηδες, ούτε για κάποια παιδιά που έχουν ευριάσει με τον μπαμπά τους που δεν τους δίνει χαρτζιλίκι. Μιλάμε για φασισμό και ως φασισμό πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Τώρα άρχισαν να το λένε, γιατί καταλαβαίνουν ότι μπορεί να πάρουν και αυτοί κάποια σκάγια από αυτή την βία, αλλά πρέπει να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια. Είχα εισηγηθεί και παλιότερα διάφορα σχέδια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Μπορούμε να ζήσουμε στις γειτονιές μας ήρεμα, με τις διαφωνίες μας, προφανώς με τις διαφωνίες μας, αλίμονο αν δεν υπάρχουν εστίες αντίδραση στην κοινωνία, αλλά αυτή η αντίδραση δεν μπορεί να περιλαμβάνει το ρόπαλο, την απειλή και γενικά όλο αυτό το βρώμικο πράγμα που το έχουμε ζήσει με τη Χρυσή Αυγή στο παρελθόν και τώρα, το έχουμε ζήσει με διάφορες χουλιγανικές ομάδες που απειλούν και τώρα το ζούμε υπό τη μορφή μιας νεφελώδους αντιεξουσιαστικής ιδεολογίας. Αυτό το ανέχεται επομένως η κυβέρνηση. Το ανέχεται. Δείχνει ανοχή. Το ανέχεται η κυβέρνηση και επιτρέψτε μου, το ανέχεται και η δικαιοσύνη. Δηλαδή, είδα ότι η κυρία Δημητρίου τώρα ξαφνικά είπε να ψάξουμε αν ο γιατρός έχει φακελάκι. Αν δίνει φακελάκι. Και τις δικογραφίες του Ρουβίκο. Όχι. Και αυτό το θέμα. Στη δικαιοσύνη υποδεικνύει κάποιος με ένα βίαιο τρόπο ποιος άλλος παρανομεί. Προφανώς η δικαιοσύνη πάντα πρέπει να ψάχνει ποιος τα παίρνει, ποιος παίρνει φακελάκια. Αλλά αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη πρέπει να δώσει και μια μεγάλη απάντηση. Έτσι. Πίσω από τις κουκούλες, από τα ρόπαλα, από τη βία και από όλη αυτή τη συμπεριφορά τη φασιστική, ποιοι κρύβονται και γιατί δεν τιμωρούνται. Λοιπόν, πάμε στα του προεκλογικού αγώνα και τις προεκλογικές διαδικασίες εκεί στην κεντροαριστερά. Θα διαλυθούν τα κόμματα, κύριε Θεοδωράκη. Μη λες κεντροαριστερά. Πώς θα να την πω. Μεσαίο χώρο. Να σου πω. Ο κύριος Αλιβιζάτος, ο οποίος αυτός καθορίζει εκλογές, ναι. Λέει. Καλά, δεν είναι νέος, ο Πάπας ο Αλιβιζάτος. Όχι, το λέω. Ναι. Οι εκλογές. Τι λέει η ταμπέλα. Η ταμπέλα λέει νέος ενιαίος πολιτικός φορέας. Μάλιστα. Ιδεολογία ενώ έχει. Προφανώς έχει ιδεολογία. Ναι. Αλλά λέω ότι αυτή η παράταξη είναι προσδιορισμένη και με φιλελεύθερους και με σοσιαλδημοκράτες και με κεντροαριστερούς. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μία ταυτότητα από τις τρεις η οποία μικραίνει είναι, το ρόλο ναι, του. Ναι, αυτό είναι λίγο απ' όλα. Δεν είναι λίγο απ' όλα. Δεν είναι λίγο απ' όλα. Είναι φιλελεύθερη. Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία. Είναι αριστερή, είναι κεντρώη, είναι τα πάντα. Όχι, δεν είναι τα πάντα. Είναι προσδιορισμένο σε αυτό που λέμε και έχει προσδιοριστεί ιστορικά από τον Εθνάρχη Βενιζέλο ως προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι. Ένας φιλελεύθερος χώρος που πιάνει τη σοσιαλδημοκρατία και την κεντροαριστερά. Ναι, αυτό ας πούμε είναι μια σημαντική διαφορά δικιά σας. Προφανώς. Φιλελεύθερος χώρος δεν το λέει κανένας. Δεν έχω ακούσει εγώ. Στα κείμενα λένε για τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δεν το λέει κανένας. Ναι, μα εγώ το λέω. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι στις 12 του μήνα, 12 Νοέμβρη, με 3 ευρώ και ταυτότητά του, ψηφίζει και για την ταυτότητα του χώρου. Ψηφίζει δηλαδή αν αυτός ο χώρος έχει μια αιμονή με παλαιομοδίτικες λύσεις, αν θα είναι ένας σύγχρονος χώρος, εάν είναι ένας χώρος που θα συνυπάρξουν αυτό που είπατε, οι δυνάμεις του κέντρου, όχι με την έννοια τώρα το γεωγραφικό, είναι οι δυνάμεις της λογικής στη χώρα, οι δυνάμεις της μετριοπάθειας και της τόλμης. Ναι. Αυτό μπορεί ο πολίτης να το καθορίσει. Άλλο είναι με την κυρία Γεννηματά, δεν έχουμε ανταγωνισμούς εικόνας, έχουμε ανταγωνισμούς θέσεων, ιδεών. Ο πολίτης λοιπόν αποφασίζει. Θέλω το νέο κόμμα να έχει ηγέτη το Θεοδωράκη ή θέλω την Γεννηματά. Γιατί θα. Καλά, 10 είστε υποψήφιοι. Όχι. Το λέω με την έννοια των δύο. Δίπολο το βάζει. Ναι. Το λέω οι δύο αρχηγοί των δύο κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ναι. Με αυτή την έννοια. Δεν είναι μόνο οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ναι, είναι κυρίως τα δύο κοινοβουλευτικά κόμματα. Αυτά ξεκίνησα την ιστορία και αυτά παίρνουν το ρίσκο. Δηλαδή, οι βουλευτές του Ποταμιού είπαν πάμε σε αυτήν την ιστορία. Ναι. Οι βουλευτές του Δυσσή πάνε σε αυτήν την ιστορία. Όλοι οι άλλοι μπορεί να προσέρχονται με ευγενή αισθήματα, καλοπροαίρετα κτλ. Αλλά δεν χάνουν κάτι σε αυτή τη μάχη. Έρχονται και λένε: δίνω μια μάχη. Μάλιστα. Τι έχασα. Μετά τις εκλογές θα διαλυθούν τα κόμματα.
Μετά τις εκλογές ποιες, αυτές. Όχι, τα δύο κόμματα έχουν ψηφιστεί, έχουν πάρει το OK από τον ελληνικό λαό. Δεν μπορούν να διαλυθούν. Προσέξτε όμως τι θα γίνει. Τι έχουμε δεσμευτεί. Ναι. Έχουμε δεσμευτεί, γι' αυτό σου λέω ότι παίζει ρόλο η Γεννηματάκη ο Θεοδωράκης. Έχουμε δεσμευτεί ότι αυτός που θα βγει αρχηγός, ο Μιχάλης, ας πούμε, ναι, για να μην πω κανένα όνομα που να σας θυμίζει κάτι, ο Σταύρος, όταν βγει αρχηγός λοιπόν. Είναι. Τώρα μας θυμίζει. Αμέσως επικοινωνιακά. Αυτό είναι. Όταν βγει αρχηγός λοιπόν ο Σταύρος, είναι αρχηγός όλου του σχήματος στη Βουλή. Δηλαδή, οι κατευθύνσεις του θα είναι κατευθύνσεις για τις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. Οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες συνεργάζονται. Έχουν κοινές συνεδριάσεις. Και στις επόμενες εκλογές κατεβαίνει το καινούριο κόμμα. Ας το πούμε πορτοκάλι, ας το πούμε μιλιά, όπως ονομαστεί. Όχι, το λέω γιατί είναι σημαντικό και προσδιορίζεται και από την αρχή του προεκλογικού αγώνα ότι εδώ μιλάμε για ένα νέο κόμμα. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα κόμμα παύλα, δηλαδή Δημοκρατική Συμπαράταξη Παύλα Ποτάμι. Άρα δεν θα δούμε στις επόμενες εκλογές. Από κάτω να έχει και τον Πασόκ και τον Ήλιο κτλ. Αυτά είναι προσδιορισμένα. Στις επόμενες εκλογές θα κατέβει ένα κόμμα που θα προσδιοριστεί από το συνέδριο που θα γίνει την άνοιξη. Ας θεωρήσουμε ότι το λέμε πορτοκάλι για να συνοηθούμε. Έτσι, με αρχηγό αυτόν που θα έχει εκλεγεί. Και οι δυνάμεις όλες θα είναι στα ψηφοδέλτια αυτού του κόμματος. Ένα κόμμα. Ένα κόμμα. Και μετά τις εκλογές, αν όλα πάνε καλά και αυτό το κόμμα έχει πάρει 15%, τα κόμματα θα αποφασίσουν λογικά να μην συνεχίσουν. Αν νικητής είναι ο Σταύρος, όπως... λένε οι στατιστικές. Όπως το χρησιμοποιήσατε εσείς, δεν ξέρω τι λένε οι στατιστικές, δεν έχω κάτι πρόχειρο. Τώρα, γιατί αυτά θα τα πει ο κόσμος και δεν μπορεί να τα πει καμιά στατιστική. Θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα ο Σταύρος με το κόμμα Πορτοκάλι, όπως το είπατε. Ναι. Δεν θα αναμέτωχος. Ή θα συνεργαστείτε με κάποιον. Δεν θα αναμέτωχος. Αυτό που έχω ακούσει τώρα τελευταία που λέει εμείς θα φτιάξουμε ένα μεγάλο κόμμα. Θα είναι το δυνατότερο κόμμα, το ωραιότερο κόμμα. Το λένε πολύ υποψήφιοι αυτό, έτσι. Ας το δεχτούμε. Αλλά θα κάτσουμε στη γωνία να δούμε πώς θα κυβερνήσουν οι άλλοι τη χώρα και να εισπράξουμε τη φθορά. Αυτό δεν είναι λογικό. Τη φθορά πώς θα την εισπράξουν αν δεν κυβερνούν. Όχι, λέω να εισπράξουν τη φθορά των άλλων και να γίνουμε εμείς μεγάλο. Ναι. Όταν λες ότι θα φτιάξω ένα μεγάλο κόμμα, αναμπουκώνεσαι και ετοιμάζεσαι να κυβερνήσεις. Με τον όποιον. Με πολλούς τρόπους. Όχι, το να κυβερνήσει δεν σημαίνει απαραίτητα τι υπουργείο θα πάρω. Σημαίνει ότι στηρίζω την κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Όποια δεν τη στηρίζω για το άλλο. Έχει σημασία όμως ποιον στηρίζει. Στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει σε αυτή την προεκλογική διαδικασία είναι με τον Τσίπρα ή με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για εκλογές που θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα το 2019. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μάλιστα. Θεωρώ πολύ μικρό το ποσοστό να γίνουν εκλογές το 2018. Και ας μην δίνουμε ψεύτικες ελπίδες στον κόσμο. Συνέχεια εκλογές, φεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φεύγουν. Οι καρέκλα έχουν αποδείξει ότι μπορεί να κάνουν κολοτούμπα μαζί με την καρέκλα τους. Πάντα η κολοτούμπα είναι μια δύσκολη άσκηση. Πόσο μάλλον με την καρέκλα. Το έχουν καταφέρει. Το κάνουν. Άρα, μάλλον θέλουν να πάνε σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Εμείς, ένα νέο μεγάλο κίνημα, όπως λέω, θα έχουμε προσδιορίσει τις προτεραιότητές μας και την επαύριο των εκλογών. Με βάση το εθνικό συμφέρον, θα πούμε πού τοποθετούμαστε. Δηλαδή, σε ποιες συνθήκες θα γίνουν εκλογές. Ναι. Θα έχει ανάγκη άμεση διακυβέρνηση η χώρα. Δεν μπορείς να κάνεις κουβέντες γενικές και αόριστες για την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών. Και ποιον θα στηρίξεις. Έχουμε ακόμα όμως απόλυτες προτεραιότητες. Παραδείγματι, πρέπει να συνεργαστούμε με δυνάμεις δημοκρατικές στη Βουλή για να αλλάξει ο επόμενος εκλογικός νόμος. Εγώ δεν θέλω την απλή αναλογική. Και είδα ότι στο κείμενο της κυρίας Γεννηματά, στις προγραμματικές θέσεις, λέει απλή αναλογική. Απλή αναλογική. Θα παραδώσουμε τη χώρα αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε τώρα ιδεατά τι μπορεί να γίνει μετά από 20 χρόνια που όλοι θα είμαστε αγαπημένοι και θα έχουμε λύσει τα προβλήματα. Μιλάμε για τώρα. Μήνες, ναι. Μπορούμε τώρα να πάμε σε απλή αναλογική. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι η απλή αναλογική θα είναι το τέλος της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία θα γίνει 5 κομμάτια, ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει άλλα 5 κομμάτια. Έτσι. Γιατί ο καθένας. Σου λέει θα βγω, θα ανέβουν οι αντιδραστικοί μέσα στη Βουλή, γιατί όταν δεν έχεις κανένα όριο, τα κόμματα του 2%, του 1,5%, πολλές αντιδραστικές ομάδες αποφασίζουσες μέχρι αριστερής. Μια λογική με όριο υποθέτω. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό που έχει ψηφίσει ο κύριος Τσίπρας είναι ασαφές. Απλή αναλογική. Δεν υπάρχει όριο. Όταν λοιπόν λες ότι είμαι με την απλή αναλογική, είσαι με αυτό το σύστημα. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν είμαι αυτό το σύστημα και θα πρέπει να συνεργαστώ την επαύριο των εθνικών εκλογών. Για να αλλάξει αυτό το σύστημα. Γιατί πάνω απ' όλα
Και η απλή αναλογική λένε συμφέρει τα μικρά κόμματα. Έτσι δεν λέγανε πάντα. Ναι. Και εμένα. Ναι. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που συμφέρει τα μικρά κόμματα. Είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που συμφέρει την πατρίδα. Για να κλείσουμε, κύριε Θεοδωράκη, βάζετε όριο στην. Βάζετε κάποιον πύχη στην προσέλευση του κόσμου. Έχω βάλει τις 200.000 ψήφους. 200.000. Ναι. Νομίζω, σε αντίθετη περίπτωση. Νομίζω ότι αν ψηφίσουν οι λιγότεροι, θα υπάρξουν πολλοί που θα γκρινιάξουν, θα μουρμουράνε, θα αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα, θα είναι κακό. Εάν δεν ψηφίσουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, αν ψηφίσουν λίγοι, θα είμαστε ιτημένοι. Ας το πω διαφορετικά. Πες ότι κερδίζω και κερδίζω με 100.000 ψήφους συνολικά. Πιστεύω ότι θα είναι μια ήττα, δεν είναι μια νίκη. Γι' αυτό καλώ τον κόσμο, γι' αυτό καλώ τον κόσμο και όπως ξέρετε, η πρώτη μου καμπάνια στα social media δεν είχε το όνομά μου. Έτσι, ήταν ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Το τι θα ψηφίσει είναι δευτερεύον. Αλλά αυτό το κόμμα πρέπει να γεννηθεί με 300.000 ψήφους. Γεια σας, κύριε Θεοδωράκη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.